Δεν ξέρω αν ενημερώνεστε από το πρωί. Υπήρξε μια επιχείρηση από το λιμενικό στο Ιόνιο αναφορικά με τους μετανάστες που βρέθηκαν, 36 μετανάστες σε ένα εστιοπλοϊκό που έκαναν μια προσπάθεια βεβαίως να φύγουν στο ακροτήριο Λευκάτας. Ήταν το εστιοπλοϊκό που εντοπίστηκε από επιχείρηση του λιμεναρχείου Λευκάδας. Το σκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι, ενώ είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση του λιμεναρχείου και των τοπικών αρχών για τον έλεγχο των επιβενώντων λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, για να μεταφερθούν με ασφάλεια στην στεριά. Ήδη υπήρξε η αντίστοιχη μέρημνα από την Δημοτική Αρχή ώστε να προσφερθεί ένας χώρος για να μπορέσουν να στεγαστούν. Το ενδιαφέρον όμως είναι αυτή τη στιγμή ότι έγιναν κάποια rapid test, όπου στα rapid test βγήκαν 8 από τους μετανάστες θετικοί στον ιό και βεβαίως ακολουθείται όλο το πρωτόκολλο του ΙΟΔΗ. Να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τη Βιβιάνα Βαρδί από το Λευκάδα Press, αν μας ακούει, για να μπορέσουμε να μοιραστούμε μαζί της το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα, Βιβιάνα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, και καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους, διότι παράλληλα με τον αριθμό των κρουσμάτων, όπου σταθεροποιείται, μάλλον είναι υψηλός για τα δεδομένα, αλλά με το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν στις 3 εβδομάδες θα έρθει το lockdown, κάτι που είναι πάρα πολύ μικρή πιθανότητα με βάση τα δεδομένα. Είχαμε και αυτό το περιστατικό σήμερα. Θέλω λίγο να μας δώσεις το ρεπορτάζ, γιατί στο Λευκάδα Press από νωρίς το πρωί το έδωσες εσύ και όλοι βεβαίως στην κλιμάκωσή του και ήσουν εκεί παρούσα, οπότε έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις πληροφορίες. Ναι, είναι τα γνωστά ταξίδια εντός εισαγωγικών που προσπαθούν ορισμένοι να κάνουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα όνειρο. Φαντάζονται ότι από την Λευκάδα που θα μπουν σε ένα σκάφος ή από την Κεφαλονιά θα φτάσουν στην Ιταλία πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, 36 μετανάστες και 4 διακινητές οι οποίοι συνελήφθησαν. Να πούμε εδώ ότι το λιμενικό, οι άντρες του λιμενικού της Λευκάδας κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά σε συνεργασία και με τα λιμεναρχεία της Ιγουμενίτσας και των γυροπεριοχών. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είχαν φορτωθεί, δεν ξέρουμε ακόμη γιατί είναι στη φάση της ανάκρισης όλη η υπόθεση, είχαν φορτωθεί σε ένα εστιοπλοϊκό το οποίο στην κυριολεξία ήταν τόσο σάπιο που εγώ δεν πιστεύω ότι θα έφταναν μέχρι την Ιθάκη αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ήταν σε ένα εστιοπλοϊκό περίπου 12 μέτρα, 40 άνθρωποι μέσα, 36 άνθρωποι μετανάστες και 4 διακινητές. Το δραματικό ήταν ότι μεταξύ αυτών φυσικά τις περισσότερες φορές είναι και παιδιά. Mm-hmm. Το μικρότερο ήταν ένα μωρό 5 μηνών. Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι οδηγήθηκαν μπροστά στο λιμεναρχείο της Λευκάδας. Έφτασαν το πρωί. Πρέπει να τους συνέλαβαν, το ρεπορτάζ λέει, περίπου γύρω στη 1 τη νύχτα. Mm-hmm. Έφτασαν γύρω στα Χαράματα με αυτό το εστιοπλοϊκό στην Λευκάδα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για τους λιμενικούς κυρίως, στο να ενημερώσουν τους αιρετούς οι οποίοι εμπλέκονται, δηλαδή τον mm-hmm. αντιπεριφερειάρχη κυρίως και τον δήμαρχο, οι οποίοι τώρα αυτοί οι άνθρωποι, Παρασκευή και 13, έτσι λίγο να το... Βεβαίως. Παρασκευή και 13, ξύπνησαν 6 ώρα το πρωί με αυτή την είδηση, και άρχισαν να τρέχουν. Άρχισαν λοιπόν να τρέχουν. Ναι, παρακαλώ, ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ, Βιβιάνα. Ναι, θέλω να πω ότι εγώ βρέθηκα εκεί από τις 8 το πρωί και μετά περίπου και έμεινα μέχρι πολύ αργά. Ακολούσα και όλη την ιστορία που τους πήγαν με λεωφορείο του ΚΤΕΛ στην αίθουσα που βρέθηκε από το Δήμο πίσω από το πνευματικό κέντρο. Ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να γίνει από το Δήμαρχο, γιατί είναι και απομονωμένη. Έχει μια είσοδο που σημαίνει ότι οι λιμενικοί μπορούν να φυλάνε καλύτερα. Mm-hmm. Και είναι και ανθρώπινη. Είναι και ανθρώπινη, γιατί πρέπει να δούμε και αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ψυχές. Σωστά. Η κατάσταση όμως, μέσα στο μεσημέρι ενημερωθήκαμε από το ρεπορτάζ ότι τα αποτελέσματα των rapid test έβγαλαν κάποια κρούσματα θετικά. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Κάποια από αυτά λοιπόν είναι στο ξενοδοχείο αναφοράς, υποθέτω, Βιβιάνα, όπως
Δεν νομίζω να είναι στο ξενοδοχείο αναφοράς. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στη Λευκάδα, και αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί έχει σημασία μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και με όλο αυτό που ζούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι έσπευσαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να μου επιτρέψεις να αναφέρω τον Στάθη τον Κατοπόδη, που έχει το Αρχονταρίκι, ο οποίος ο άνθρωπος μόλις έμαθε και μόλις διάβασε, κατέβασε φαγητό για αυτούς τους ανθρώπους, κατέβασε γάλα για τα παιδιά, κατέβασε χυμούς. Δηλαδή έχει σημασία όλο αυτό. Ή τους ανθρώπους του ΤΑΟΛ από απέναντι. Σωστά, σωστά. Που κατέβηκαν όλοι κάτω στο σούπερ μάρκετ του ΤΑΟΛ και έφεραν οτιδήποτε χρειάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Στη συνέχεια λοιπόν, αφού βρέθηκε και ο χώρος από τον Δήμαρχο, στη συνέχεια πήγαν εκεί, εγκαταστάθηκαν. Και φυσικά ήρθε το συνεργείο, το ΚΟΜΗ, που είναι η κινητή μονάδα υγείας του ΕΟΔΗ και εδρεύει μόνιμα στη Λευκάδα, και ξεκίνησαν τα rapid test. Μάλιστα. Από αυτά βρέθηκαν, όπως είπες και εσύ, 8 θετικά. Μάλιστα. Τώρα, δεν διαχωρίζονται οι 8 από τους υπόλοιπους, γιατί όλοι θεωρούνται στενές επαφές. Μάλιστα, κατάλαβα. Οπότε λοιπόν. Είναι, σε ένα σκάφος, Παναγιώτη, σε ένα σκάφος, ο ένας πάνω στον άλλον. Σωστά. Μπορεί να είναι αρνητική τώρα, αλλά γενικώς είναι στενές επαφές. Είναι στενές επαφές. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια και πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό. Όμως σίγουρα δεν έχουν διαχωριστεί οι 8 από τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή. Επίσης, αν μου επιτρέπεις, παρακαλώ. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Δηλαδή και αρνητικοί να ήταν όλοι, υπήρχε θέμα ότι ναι μεν κάποιοι από αυτούς, νομίζω ελάχιστοι από αυτούς δεν είχαν χαρτιά, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν 25-28 περίπου είχαν χαρτιά. Αυτή η διαδικασία που ακολουθεί το, εάν δεν ήταν θετικοί κάποιοι από αυτούς, ήταν να δώσουν κατάθεση, να πάρουν τα στοιχεία τους και να φύγουν. Διότι αφού έχουν χαρτιά μπορούν να φύγουν. Εδώ όμως τώρα πια μπαίνει και ένα άλλο θέμα, που έτσι και αλλιώς, δηλαδή το πιθανότερο ήταν ότι θα τους κρατούσαν, ότι έχουν παραβιάσει τις αρχές του COVID, δηλαδή τις αρχές της καραντίνας. Μάλιστα. Γιατί το λες, γιατί το λες αυτό? Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Εννοείς λόγω της απαγόρευσης. Βέβαια, παραβίασαν την καραντίνα. Σωστό είναι αυτό που λες. Οπότε περιπλέκεται λίγο η όλη κατάσταση. Πάντως έτσι και αλλιώς τώρα αυτό απλώς το είπα, γιατί είναι βέβαιο ότι θα συναντήσουμε και άλλα τέτοια στην πορεία. Και ό,τι αφορά τις μετακινήσεις στο Ιόνιο. Σωστά. Είναι χρόνια, τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό εξάλλου. Έχω να πω λοιπόν ότι μπορεί να συναντήσουμε και άλλα τέτοια, αλλά τώρα πια με το θέμα της καραντίνας είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν μπορείς πολύ εύκολα, ας πούμε, να τους διώξεις. Μάλιστα. Και βεβαίως θα πρέπει να ελεγχθεί και η υγεία τους, και αν θα έχουμε βεβαίως και νέα κρούσματα από τη στιγμή που θεωρούνται στενές επαφές. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή. Επίσης οι τέσσερις Ουκρανοί διακινητές κρατούνται στο λιμεναρχείο. Ναι. Θα οδηγηθούν στην κυρία Εισαγγελέα. Κρατούνται στο λιμεναρχείο. Είναι αρνητικοί αυτοί οι τέσσερις. Ναι. Αλλά είναι και αυτοί στενές επαφές, βεβαίως. Πρέπει να πούμε έτσι. Ναι, από τη στιγμή που ήταν όλοι σε αυτές τις συνθήκες που περιέγραψες. Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι η φιλοξενία και ότι οι συνθήκες θα είναι καλές αυτή τη στιγμή και ότι προσφέρει ο Δήμος, υποθέτω, τα απαραίτητα, ό,τι χρειαστεί. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα εγώ κάτω, τους βρήκα όλους εκεί, δηλαδή και τον κύριο Κτενά, τον Αντιπεριφερειάρχη. Σωστά. Και ο Δήμαρχος πολύ γρήγορα μαζί με τον Λιμενάρχη. Η μεγάλη αγωνία την είχε ο κύριος Λιμενάρχης, ο οποίος ο άνθρωπος ήθελε πάρα πολύ γρήγορα να μην μένουν μέσα στο σκάφος και έξω από το σκάφος τα παιδιά και οι γονείς που ήτανε. Έπρεπε γρήγορα να αποκατασταθούν, διότι υπάρχει το θέμα και του COVID. Δεν είναι μόνο το ανθρώπινο. Σωστά. Υπήρχαν και διαδικαστικά θέματα που έπρεπε να βρεθεί αμέσως. Δηλαδή και ο άνθρωπος ήταν σε τρομερή αγωνία και χωρίς να σας περιγράψω τις εικόνες, ας πούμε, των λιμενικών των ανθρώπων
πώς μετέφεραν και τι μετέφεραν. Αυτοί είναι ήρωες, πραγματικά. Είναι ήρωες κάτω από αυτές τις συνθήκες, με τις κλιματολογικές. Να έχουμε μπει στο χειμώνα, η αλήθεια είναι, με τον καιρό ναι. να είναι διαφορετικός. Σήμερα, και... βέβαια, ο καιρός ήταν, η θάλασσα ήταν λάδι πάνω. Σημαντικό, σημαντικό και αυτό. Και το πρωί είχε και αρκετή ζέστη. Τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν που μπήκαν, έφτασαν που έφτασαν μέχρι αυτό το εγχείρημα. Ναι. Τουλάχιστον δεν θαλασσοπνίγηκαν, γιατί ήταν πολύ... το πιθανότερο ήταν με αυτό το σκάφος να μην φτάσουν, όπως είπα προηγουμένως, ότι είναι μέχρι την Ιθάκη. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, περιμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και νομίζω θα πρέπει να αναπτυχθούν ίσως και κάποιες δομές φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων, όπου μάλλον θα είμαστε μάρτυρες τέτοιων γεγονότων, ανθρώπων που ψάχνουν να βρουν μια ελπίδα και που κάποιοι τους εκμεταλλεύονται, τους παίρνουν τα χρήματα, τους τη βάζουν σε αυτά τα σαπιοκάραβα για να μπορέσουν να κυνηγήσουν μόνο το όνειρό τους. Μόνο εικόνες των παιδιών. Όταν μου λες τώρα 5 μηνών βρέφος αυτή την κατάσταση. Για εμάς που το ζήσαμε, όσοι το ζήσαμε εκεί πέρα, μόνο εικόνες των παιδιών, θα περιγράψω μόνο μία. Χωρίς να θέλω να γίνω έτσι γλυκανάλατη, αλλά θα περιγράψω μια πραγματικότητα. Φτάσανε οι άνθρωποι αυτοί στην παραλία της Λευκάδας, βγήκαν έξω, βγάλαν έξω γιατί δεν μπορούσαν να μένουν μέσα στο σκάφος τα παιδιά και οι γονείς. Βάλανε και τα κάγκελα αυτά που βάζανε το καλοκαίρι στα σκάφη που είχαν COVID, και το παιδάκι κρατούσε ένα κομμάτι ψωμί, το οποίο τι έκανε, το έτριψε για να παίξει με τα περιστέρια. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην το βλέπουμε όλοι ότι που πάνε και καλά να πάθουν και όλα αυτά που διαβάζω στο... Και εγώ τα διαβάζω και με θλίβουν και στο γιατί... διαδίκτυο και τρελαίνομαι και μάλιστα κάτω από την ανάρτηση του Δημάρχου, αλλά... Εντάξει, δεν κάνει να τα σχολιάζει αυτά πια. Δεν πρέπει να τα σχολιάζουμε και γενικότερα πρέπει και οι συμπολίτες μας να είναι λίγο προσεκτικοί. Δηλαδή, και εγώ σχόλια τύπου δεν τους αφήνατε να φύγουν, να πάνε στην Ιταλία, οτιδήποτε που διάβαζα. Θα πρέπει να μπαίνουμε λίγο στην κατάσταση αυτών των ανθρώπων, όπου ήταν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, κάντε εικόνα όλη τη νύχτα στη βαγμένη. Δηλαδή, σκεφτόμουν χθες που έχει βάλει ψύχρα το βράδυ, που βγαίνει λίγο στο μπαλκόνι να πάρει μια πετσέτα και κάνει κρύο και λες κάποια στιγμή πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή κοιμούνται στο δρόμο, πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή χαροπαλεύουν στις θάλασσες για να αναζητήσουν μια ελπίδα. Οπότε λοιπόν να είμαστε λίγο συμπονετικοί, να μην τους βλέπουμε όλους σαν απειλή. Είναι άνθρωποι που ψάχνουν την ελπίδα και που τα παράτησαν όλα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές τώρα. Φυσικά, τι να λέμε, φυσικά. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή δεν διαπραγματεύεται για κανένα λόγο. Φυσικά, φυσικά. Αυτό είναι. Και είμαστε όλοι αλληλέγγυοι και αν χρειαστεί βεβαίως να δείξουμε τη φιλοξενία μας, που έτσι κι αλλιώς θα τη δείξουμε, γιατί είμαστε και φιλόξενος λαός και νησί. Βιβιάνα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε με νέα δεδομένα και μέσα στην εβδομάδα. Ενημερωνόμαστε βεβαίως και από το Λευκάδα Press, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.